Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το χριστουγεννιάτικό μας σετ με το σκανδιναβικό νάνο. Αυτή τη φορά επέλεξα να σας φτιάξω το ποτήρι, θήκη, για να βάλετε στα ποτήρια του νερού. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, μπορείτε και εσείς οι αρχάριες να φτιάξετε το συγκεκριμένο σχέδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν οι ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία σας μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω και στα 4 κανάλια με υπότιτλους. Και μην ξεχνάτε, μέσα στα 4 μου κανάλια έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα. Που σημαίνει ότι ό,τι σχέδιο φτιαχτεί από τα δικά μου κανάλια, υποχρεούστε οπουδήποτε και να τα ανεβάσετε στο Facebook, στο Instagram ή σε TikTok ή σε άλλη πλατφόρμα, να αναφέρετε όνομα και βίντεο. Στο επόμενο θα σας φτιάξω την κανάτα, μετά θα σας φτιάξω την καρέκλα, πώς θα τις ντύσουμε και στο τέλος θα φτιάξουμε και τη θήκη, για τις χαρτοπετσέτες και μία θήκη για το χαρτί υγείας. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, πώς θα φτιάξουμε αυτή τη φορά πλεχτό σκανδιναβικό νάνο επάνω στο ποτήρι για διακοσμητικό. Πάμε να το αρχίσουμε. Πρώτα όμως θα υπολογίσουμε τις αλυσίδες γύρω-γύρω από το ποτήρι μας. Λοιπόν, θα πάρω το νήμα μου, θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωσή μου, θα την τραβήξω και τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο μου. Στη συνέχεια πάω να κάνω αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Πάω να κάνω εγώ όσες αλυσίδες είναι για να βάλω γύρω-γύρω από το ποτήρι μου και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Κορίτσα, εγώ κάνω 34 γύρω-γύρω, βλέπετε. Από το ποτήρι μου. Θα αφήσω το ποτήρι μου στην άκρη και τώρα θα περάσω εδώ στην πρώτη μου αλυσίδα. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου. Θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βό και θα κάνω και τρεις αλυσίδες στον αέρα. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς εδώ στην αλυσίδα. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο, σχηματίζω το σποδαράκι, θα πάρω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Αυτό θέλω να μου το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα. 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη, να κλείσω με βό. Και τώρα θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι και θα αρχίσω να κάνω ποδαράκι. Γύρω-γύρω. Αυτό εγώ θα το κάνω άλλες δύο φορές. Συνολικά θα έχω 4 σειρές γύρω-γύρω με ποδαράκια. Όταν τελειώσω και την τέταρτη θα συνεχίσουμε για το βίντεο. Λοιπόν, τελείωσα. 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου τραβάω και περνάω και από την άλλη. Να κλείσω με βό και παίρνω κλωστή. Την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω. Αυτή την κλωστή θα την περάσω εγώ τώρα μέσα από τις θηλιές μου για να την ασφαλίσω. Και τώρα. Τι θα κάνω, θα πάρω το κόκκινο μου χρώμα και θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Και πάω σε οποιοδήποτε ποδαράκι, ακριβώς εδώ θα πάω, θα τραβήξω και τι θα κάνω. Θα πάρω κλωστή, να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και θα κάνω άλλες δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω το διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Και θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες δύο. Θα πάω να κάνω συνολικά 13 ποδαράκια για να συνεχίσουμε το βίντεο. Βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. Θα γυρίσω και θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα. Θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή το τρίτο μου ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή να κλείσω όλες τις θηλιές μαζί. Και πάμε δίπλα να κάνουμε από ένα ποδαράκι πλην τα τρία τελευταία ποδαράκια για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα τα ποδαράκια μου, τα οποία είναι 2, 4, 6, 7
Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και θα πάρω κλωστή στο τελευταίο ποδαράκι, 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα, θα βάλω μέσα στο βελανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω από τις τρεις μου τις θηλιές και θα πάρω κλωστή να περάσω από τις άλλες δύο. Θα γυρίσω τώρα το πλεχτό μου. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι ακριβώς εδώ. Που σας δείχνω με το βελονάκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, θα τις κλείσω όλες μαζί. Και στη συνέχεια, θα πάω να κάνουμε τρία ποδαράκια, ένα στο καθένα. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή στο τελευταίο εδώ που έκανα τα τρία σε ένα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρουμε κλωστή να περάσουμε από τις τρεις θηλιές και μετά θα πάρω κλωστή από τις άλλες δύο. Βλέπετε, θα γυρίσουμε τώρα το πλεχτό μας και θα κάνουμε 1, 2. Τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες τις δύο μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο επόμενο, θα βάλω το βελανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή δίπλα, θα βάλω το βελανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή εδώ που κάνα τις τρεις σε ένα ποδαράκι, θα βάλω το βελανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα περάσω από τις τέσσερις πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή από τις άλλες δύο. Και θα πάρω κλωστή να περάσω μέσα από την θηλιά μου και πάω να κόψω και αυτή την κλωστή θα την περάσουμε τώρα μέσα από τα ποδαράκια για να την ασφαλίσω. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα κάνουμε τον κύκλο τον έναν σε λευκό χρώμα, τον ίδιο θα κάνουμε και σε ροζ ίσο μόνο ότι εσείς θέλετε σε χρώμα. Τώρα θα πάρω την κλωστή μου, θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου. Τώρα μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα κάνω 6 άριχτα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 και ένα 6. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω. Και θα πάω ακριβώς εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βιβό και θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, λίγο μακριά την κλωστή μου, θα την κόψω και θα τραβήξω. Γιατί μετά θα πάω αυτό να το ράψω ακριβώς εδώ πάνω στο σκούφο. Είπαμε θα φτιάξω εγώ τη μύτη, τώρα όμως πριν του φτιάξω τη μύτη θα πάρουμε την κλωστή μας, θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μας, θα τον βγάλουμε, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Και θα πάω ακριβώς εδώ που έχω το ποδαράκι και θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, τη θηλιά μου, θα την περάσω από μέσα, θα τραβήξω και στη συνέχεια θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ που έκανα το ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Τι κάνουμε μετά? Θα περάσω και θα αφήσω αυτό το ποδαράκι και θα πάω εδώ. Θα βάλω από κάτω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω από κάτω και τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ που έκανα το άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα περάσω, θα αφήσω, με είπαμε, το ένα ποδαράκι, από κάτω θα βάζουμε το βελονάκι, θα τραβάμε την κλωστή, θα παίρνω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό θα το κάνω εγώ μέχρι να τελειώσουμε εδώ που είναι το κόκκινο, θα φτάσω μέχρι εδώ και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα. Θα πάμε ακριβώς εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω μέσα και θα πάρω κλωστή να κλείσω και τις δύο μου θηλιές και θα πάρω κλωστή να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω. Και τώρα πάω να περάσω την κλωστή και να ασφαλίσω όλες μου τις κλωστές. Λοιπόν, θα βάλω εδώ, ακριβώς εδώ στο κέντρο τη μύτη και θα πάω σιγά σιγά από την όψα μεριά και θα αρχίσω να τη ράβω. Αυτή την κλωστή εγώ από κάτω την έχω ασφαλίσει. Και θα την περάσω μετά μέσα. Ωραία. Θα πάω μετά να την ασφαλίσω. Για να τη δείτε μετά τελειωμένη. Και μετά θα πάρω το κόκκινο.
στο κόκκινο, συγγνώμη, πάνω, το λευκό. Θα περάσω την κλωστή μέσα από τη βελόνα μου. Και θα πω ακριβώς εδώ πάνω και θα αρχίσω σιγά σιγά. Πάντα θα κοιτάζω να είναι από την όψη μεριά, γιατί υπάρχει και η ανάποδη. Και θα αρχίσω σιγά σιγά να ράβω και το λευκό μου το χρώμα. Πάνω το ράψω να το δείτε ολοκληρωμένο. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Τώρα να σας το βάλω πάνω σας στο ποτήρι να το δείτε και ολοκληρωμένο. Τις κλωστές θα τις κόψω εγώ σε λίγο. Απλώς θέλω μόνο να το δείτε πώς θα γίνει. Να το. Είναι έτοιμο η θήκη για το ποτήρι με θέμα το σκανδιναβικό νάνο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.